Με εμφανίτα εγκάβματα σε όλο το σώμα της αλλά και την ψυχή της, η Καλλιόπη αναγνώστου περιέγραψε τον εφιάλτη που έζησε στο μάτι. Η φωνή της μάνας, η οποία έκανε απεγνωσμένες προσπάθειες για να γλιτώσει μαζί με το 5χρονο γιο της από την πύρινη λέλαπα, έσπασε την απόλυτη σιωπή που επικρατούσε στη δικαστική αίθουσα. Εμείς τα θύματα είμαστε καταδικασμένοι σε ισόβια κάθειρξη, είπε και περιέγραψε τις προσπάθειες που έκανε για να σώσει το παιδί της. Οι φλόγες είχαν μπει μέσα στο σπίτι και γόντουσαν τα χέρια και τα πόδια μου. Η πλάτη του παιδιού μου κεγόταν και μου φώναζε: «Μαμά μου, καίγομαι, θα πεθάνω, σώσε με, δεν μπορώ». Προσπαθούσα να το σηκώσω. Είχα βάλει τα νύχια μου στην πλάτη του. Ούρλιαζε. Η φωτιά μας κυνηγούσε. Φώναζα στο παιδί να τρέξει. Έκανα ότι δεν καταλάβαινα τι γινόταν. Κεγόντουσαν τα ποδαράκια του. Τρέχαμε σαν τα ποντίκια μες στην κόλαση. Η κατάθεση της κυρίας αναγνώστου καθυλώνει. Δεν μπορεί να συγκρατήσει τη συγκίνηση αλλά και την οργή της. Όπως και η γυναίκα από την Ιρλανδία που είχε έρθει στην Ελλάδα για το γαμήλιο ταξίδι και είδε το σύζυγό της να σβήνει μέσα στις φλόγες, αν δεν μπορεί να τον βοηθήσει. Μπήκαμε στο πόρτ μπαγκάζ ενός αυτοκινήτου. Τα μαλλιά μου είχαν αρπάξει φωτιά. Όταν το αυτοκίνητο συγκρούστηκε, ένα δέντρο έπεσε πάνω μας. Με το ένα χέρι κρατούσα το καπό του αυτοκινήτου και με το άλλο τον Μπράιαν. Άφησε το χέρι μου και έπεσε στη φωτιά. Η τελευταία του κουβέντα ήταν «γιατί». Συνέχιζα να φωνάζω το όνομά του ενώ τον έβλεπα να καίγεται ζωντανός. Στις καταθέσεις τους, οι μάρτυρες εκφράζουν την πικρία τους για τις κατηγορίες πλημελματικού χαρακτήρα που έχουν αποδοθεί στους 21 κατηγορουμένους, οι οποίοι δικάζονται ξανά από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, καθώς όπως λένε θα έπρεπε να αντιμετωπίζουν κακούργημα. Είναι σαν να δικάζουμε μια ζημιά σε ένα αυτοκίνητο, λένε, τονίζοντας ότι ο χρόνος της παραγραφής είναι ορατός.